ικανών. Πιστεύω σε φαντάσματα, αν και κάτι μας λέει πως αυτός ο αριθμός θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερος. Η ιδέα ότι οι νεκροί παραμένουν με εμάς, στη μορφή πνεύματος, είναι αρκετά αρχαία. Έκανα τρίχες. Σε πολλές ιστορίες από την Βίβλο, κρύβεται στα θεατρικά του Σέξπιρ, με το όνομα Macbeth. Δημιούργησαν μάλιστα και το δικό τους υποείδος λαογραφικών παραδόσεων, τις ιστορίες φαντασμάτων. Η πίστη στα φαντάσματα είναι κομμάτι ενός τεράστιου ρυθμού παραφυσικών, πιστεύω, που συσχετίζονται μεταξύ τους. Σε αυτό το πιστεύω περιλαμβάνονται η μεταθάνατο ζωή και η επικοινωνία με τα πνεύματα. Τι βλέπω βραδιάτικα. Έλα πούζ, να δούμε κανένα βέγκο καλύτερα. Στο διάλογο. Τι κάθομαι και βλέπω, ρε. Χεστό πάνω μου βραδιάτικα γάμωτο. Μαλάκα. Αυτή η νουτέλα με πειλάξε, σίγουρα με πειλάξε. Ξανατρώς νουτέλα, λεχτάρια. Ποιος! Οπα, οπα, δεύτερος γύρος, δεύτερος γύρος. Ευάκη, εσύ είσαι. Μα είναι κανείς μέσα, μωρέ. Τα έχω παίξει με τα βίντεο που βλέπω, ρε μαλάκα. Ε! Τι φιάλο, ακού φωνές, ρε μάνα, τι στο μπούτσο έχω πάθει. Τσόκο ράις. Κι όμως αυτό ταιριάζει με το αχτινίδιο. Αλλό. Ρε, είναι κανείς μέσα, ρε. Είναι κανείς εδώ. Δεν πω καλά, έχω σαλτάρει, ακούω φωνές. Κάτσε να αράξω εδώ τουλάχιστον το βέγκο με την ισχύα μου. Τίποτα στο ψυγείο έχει να φάω. Oh!